Μα κελιά εδώ πέρα! Μην το πειράζετε! Όρος σκουπιδότοπος της Ευρώπης για την Ελλάδα. Θα επιμένουμε και έχουμε κάθε δικαίωμα, διότι η δημοκρατία έχουμε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβαστείτε τη χώρα. Σε χτυπήσανε. Ναι. Σε χτυπήσανε. Ναι. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ευστάθιος Μπούκουρας προσπαθεί μαζί με κατοίκους και μέλη του κόμματος να εμποδίσει τις κλούβες της αστυνομίας που μεταφέρουν αλλοδαπούς να μπουν στο στρατόπεδο πεζικού της Κορίνθου. Να τους πάτε αλλού! Αυτή δεν ήταν από την Κόρινθο που τους φέρατε. Λίγο αργότερα η κατάσταση ξεφεύγει για τα καλά. Δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούονται με νεαρούς που φορούν κράνη, μαύρες μπλούζες και κρατούν ελληνικές σημαίες στα χέρια τους. Για λίγα λεπτά, η περιοχή έξω από το στρατόπεδο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Άλλοι δεν περνάνε μέσα. Μας πιάσατε 3 ώρα τη νύχτα στον ύπνο. Άλλοι μέσα δεν περνάνε. Να τους πάτε αλλού τους υπόλοιπους. Τα ΜΑΤ καταφέρνουν να σπάσουν τον μπλόκο στο στρατόπεδο και να ανοίξουν το δρόμο στις κλούβες με τους λαθρομετανάστες. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι είχαν εγκατασταθεί 300 αλλοδαποί. 100 που συνελήφθησαν στην Κορινθία στο πλαίσιο της επιχείρησης Ξένιο Ζεύς. Αν θέλανε λαθρομετανάστες να φέρουν, ας τους πηγαίνανε σε άλλα στρατόπεδα που είναι εκτός πόλεων. Και φοβόμασταν να κυκλοφορήσουμε και τώρα ακόμα χειρότερα. Και 200 που μεταφέρθηκαν από την Αμυγδαλέζα. Ήταν η πρώτη απόφαση του δημάρχου της πόλης που δηλώνει αποφασισμένος να κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να φύγουν το συντομότερο από το στρατόπεδο οι λαθρομετανάστες. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση εδώ το έκτο σύνταγμα πεζικού να μετασχηματιστεί σε ένα μεγάλο κέντρο για τους παράνομους μετανάστες. Παρά το γεγονός ότι πριν από περίπου ένα μήνα οι κύριοι Πνευματικός και Μπούκουρας είχαν έρθει στα χέρια για τις θέσεις που εκπροσωπούν, στο ζήτημα της μεταφοράς των λαθρομεταναστών συμφωνούν απόλυτα. Τόσο ο δήμαρχος της πόλης όσο και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής ζητούν την άμεση απομάκρυνση των αλλοδαπών. Συνιστά εγκληματική πράξη η μετατροπή εγκαταστάσεων του ελληνικού στρατού σε κέντρα τουρισμού λαθρομεταναστών, ιδίως όταν εντός των χώρων αυτών φυλάσσεται οπλισμός. Η Χρυσή Αυγή αντιτίθεται έμπρακτα στην εφαρμογή τέτοιων απαράδεκτων μέτρων. Με αφορμή το θέμα της Κορίνθου, ανέβηκαν οι τόνοι και στη Βουλή. Το θέμα προκάλεσε την έκρηξη του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Ο όρος σκουπιδότοπος της Ευρώπης για την Ελλάδα, θα επιμένουμε και έχουμε κάθε δικαίωμα, διότι η δημοκρατία έχουμε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβαστείτε τη χώρα. Παρακαλώ, εγώ σέβομαι απόλυτα το χώρο. Σεβαστείτε και εσείς τους Έλληνες, οι οποίοι δεινοπαθούν από όλους αυτούς τους εγκληματίες που έχουν μαζευτεί στη χώρα. Λυπούμε βαθύτατα, ήσασταν κι εσείς χθες παρόν, που στην αίθουσα της γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακούστηκε η ανατριχιαστική έκφραση σκουπιδότοπος της Ευρώπης. Ναι, μην τραβάτε μέσα στον οπόρο. Εντάξει. Η τελευταία επίθεση έγινε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο. Κουκλοφόροι επιτέθηκαν σε 2 μετανάστες στην οδό Δεδάλου και εξαφανίστηκαν με τα θύματα να καταλήγουν σε νοσοκομείο. Είχε προηγηθεί το χτύπημα σε ακατοίκητο σπίτι της Μυκόνου που είχαν βρει καταφύγιο 8 αλλοδαποί. Οι άγνωστοι δράστες μπήκαν με ξύλα, τους τραυμάτισαν και εξαφανίστηκαν. Υπάρχει εντολή για την ακριβή καταγραφή των φαινομένων. Έχει εκδοθεί ειδική φόρμα γι' αυτό και θα δημιουργηθεί και ειδικό τμήμα εντός κρατικής ασφάλειας που να μπορεί με πιο εξειδικευμένο τρόπο να αντιμετωπίζει το φαινόμενο. Την ώρα που εκατομμύρια Έλληνες έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές στα εισοδήματά τους και η Βουλή ετοιμάζεται να ψηφίσει νέο πακέτο επαχθών μέτρων, οι βουλευτές εξακολουθούν να διορίζουν τους συγγενείς τους. Τελευταίο κρούσμα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Στραγάκης, που προχώρησε σε 4 προσλήψεις μετακλητών υπαλλήλων στο γραφείο του. Μία εξ αυτών είναι συγγενής του και συγκεκριμένα αδελφή του γαμπρού του. Είναι ο τρίτος συγγενής του κυρίου Τραγάκη που διορίζεται στη Βουλή, αφού έχουν προηγηθεί τόσο η κόρη του όσο και ο γαμπρός του, οι οποίοι και μονιμοποιήθηκαν βάσει της ρύθμισης Σιούφα, η οποία έπαψε να ισχύει από το 2010. Το περιστατικό Τραγάκη που ακολούθησε την πρόσληψη της κόρης του Βίρονα Πολύδωρα στο γραφείο που διατηρεί στη Βουλή ως πρώην πρόεδρος, έκανε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να εκδώσει πριν από λίγο ανακοίνωση όπου εκφράζει την πρόθεσή του να απαγορεύσει την πρόσληψη συζύγων και συγγενών μέχρι και δευτέρου βαθμού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών που δύναται να προσλαμβάνουν οι μετακλητούς δημοσίους υπαλλήλους. Ο σάλος που προκλήθηκε από τη νέα σημερινή αποκάλυψη αποτυπώνεται και στα social media, όπου μεταξύ άλλων οι χρήστες σχολιάζουν. Σε λίγο καιρό, οι υπάλληλοι της Βουλής θα κρέμονται από τα παράθυρα του κτηρίου γιατί δεν θα χωράνε να μείνουν μέσα, διόρισε και ο Τραγάκης.
Διόρισε, λέει, ο Τραγάκης στη Βουλή το γαμπρό του και την αδελφή του γαμπρού του. Από το άλλο σόι τίποτα. Ντροπή. Τέσσερις συγγενείς του διόρισε, λέει ο Τραγάκης. Τον Κατσικάκη, τον Γιδάκη, τον Αρνάκη και τον Μοσχαράκη. Ο κύριος Πολύδωρας, ο κύριος Σιούφας, ο κύριος Τραγάκης, ο κύριος Πάγκαλος και πολλοί ακόμα έχουν τακτοποιήσει τα τέκνα τους σε μια χώρα με 52% νεανική ανεργία. Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ συνεχίζουν να προσλαμβάνουν συγγενικά τους πρόσωπα στη Βουλή, από την άλλη συνεχίζουν και ψηφίζουν επαχθή μέτρα κατά των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ανέργων, θα πρέπει ο κύριος Τραγάκης και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές οι οποίοι διορίζουν συγγενικά τους πρόσωπα, αν μη τι άλλο, να έχουν την ευθυξία να παραιτηθούν από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού πήρε το μεσημέρι ο Αναστάσιος Θεοφίλου. Τόσο ο ειδικός εφέτης ανακριτής αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας, όσο και ο ανακριτής που εξέτασε την εμπλοκή του Θεοφίλου στην αιματηρή ληστεία της Πάρου, τον έκριναν προφυλακιστέο. Ο 29χρονος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του εφέτη ειδικού ανακριτή, ενώ ο συνήγορός του έκανε λόγο για ισχνές κατηγορίες και ισχνά στοιχεία, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να ζητήσει να ελεγχθούν τα τεχνικά δεδομένα του κατηγορητηρίου. Στο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του Θεοφίλου που βρέθηκε στο διαμέρισμα της Λαμίας εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων σφραγίδες αστυνομικών υπηρεσιών, πλαστά δελτία ταυτότητας, υλικά μεταμφίεσης, στρατιωτικά εγχειρίδια χειρισμού όπλων και εγχειρίδια παραβιάσεων κλειδαριών και κλοπής αυτοκινήτων. Την ίδια ώρα, με επιστολή του στο διαδίκτυο, ο περιβόητος στο Ξοβόλο της πλατείας Συντάγματος αρνείται κατηγορηματικά εμπλοκή του στην αιματηρή ληστεία της Πάρου και απευθύνει μήνυμα αλληλεγγύης στον Αναστάσιο Θεοφίλου. Δεν εμπιστεύομαι τα λεγόμενα των μπάτσων και θα εμπιστευτώ ό,τι δηλώσει ο σύντροφος στο δημόσιο κείμενό του. Θεωρώ όμως ότι όπως και να έχει, έχει ανάγκη την αλληλεγγύη μας και όχι να τα αφήσει σιωπή. Του στέλνω μια αδερφική αγκαλιά και ένα κουράγιο σύντροφο. Οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης προσέφυγαν στην υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ζητούν να ερευνηθεί εάν η ηλεκτρονική επιστολή αναρτήθηκε από σερβερ μέσα στο Πολυτεχνείο. Καταθέσαμε καταγγελία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για την παράνομη εκπομπή του site των αναρχικών από το Πολυτεχνείο. Αυτό δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει να συμβαίνει και μάζε με χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων μέσα στο Πολυτεχνείο. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις για τον εντοπισμό των συνεργών του Θεοφίλου στη ληστεία της Πάρου, που σύμφωνα με τις αρχές αποτελούν και αυτοί μέλη της συνωμοσίας των πυρήνων της φωτιάς.